Ένα από τα κυριότερα μεταφορικά σχήματα με τα οποία προβαλόταν στη Γερμανία το τουρκικό παράδειγμα προς μίμηση ήταν αυτό του εξανατολών φωτός. Ήδη από τον Ιούλιο του 1919 η Βέσερ Ζάιτουνγκ είχε δημοσιεύσει το άρθρο με τίτλο «Ex Oriente Lux», λατινικά «Εξ το Φως», ρωτώντας. Το ερωτηματικό είχε αποκλειστικό σκοπό να υπογραμμίσει την απίστευτη αντιστροφή της παγκόσμιας ιστορίας το γεγονό ότι ο διαφωτισμό και η πολιτική πρόοδο γεννιούνταν ξανά στην Ανατολή, στην Άγκυρα. Το άρθρο ήταν γεμάτο θαυμασμό, ο οποίο εκφραζόταν και σε πολλά άλλα έντυπα για το απερίφραστο όχι των Οθωμανών στα αρχικά κελεύσματα της Αντάντ για διαμελισμό της Τουρκία. Έχει καταστεί αναμφισβήτητο γεγονό ότι εκεί που δεν προλαβαίναμε να δυσφημούμε τον πρώην Οθωμανό σύμμαχο, μετά τα γεγονότα του φθινοπόρου του 1918, σήμερα μπορούμε να διδαχτούμε από αυτόν. Τη στιγμή που ο Ματία Ερτσμπεργκερ, τότε αντικαγκελάριο και υπουργό οικονομικών, τρέχει να πέσει στην αγκάλια εκείνων που επιβάλλουν τη θέλησή του στι Βερσαλίες, ο ασθενή του Χρυσού Κέρατος, που βρίσκεται εδώ και 7 χρόνια σε πόλεμο και έχει υποφέρει ανάλογα, ξεστομίζει ένα ξεκάθαρο όχι και ας γνωρίζει ότι οι ευεργέτες των μικρών ενθνών, οι αντάντ τους οποίους απευθύνεται, δεν θα διστάσουν να του με τη σπάθα και την στραγκάλη. Αυτός καθ' αυτός ο άσβεστος θαυμασμό των γερμανικών εφημερίδων για τα διάφορα όχι των κεμαλιστών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο μαρτυρούσε ποιο πίστευαν ότι ήταν ο για την εθνική αξιοπρέπεια και την απελευθέρωση. Αναλόγως οι εφημερίδες πανηγύριζαν κάθε φορά που ήταν σε θέση να κάνουν λόγο για αδιαλαξία των κεμαλιστών. Και με τα χαράς έδειχναν πόσο σάστιζαν οι δυνάμεις της Αντάντ, διαπιστώνοντας ότι οι Τούρκοι εκτιμούσαν την εθνική αξιοπρέπεια και την ελευθερία περισσότερο από τις θυσίες που θα επέφερε η αδιαλαξία τους. Κάποια έντυπα τόνιζαν επίσης ότι μόνο η προθυμία των Τούρκων να θυσιάσουν τα πάντα για χάρη του έθνους τους, Είχε υποχρεώσει τους συμμάχους εχθρού των κεμαλιστών να νιώσουν σεβασμό για αυτούς. Αυτό τονιζόταν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τη γαλλική μεταστροφή και την απόπειρα του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών να συνάψει συμμαχία με τους κεμαλιστές από τα τέλη του 1920 και μετά. Ο ακλόνητος Κεμάλ Πασάς έγινε βασικό συστατικό της γερμανικής ειδησεογραφικής κάλυψης για την Τουρκία, όπως υπογράμμιζε και ένα άρθρο με τον ίδιο τίτλο, Τμήμα αυτή τη αναπαράσταση ήταν και ένα Μουσταφά Κεμάλ, πάντα πρόθυμο να συνεχίσει τον πόλεμο όταν οι απαιτήσει του δεν ικανοποιούνταν. Αυτό ήταν το εθνικιστικό σθένο και το φιλοπόλεμο πνεύμα που πολλοί αναγνώστε θα ήθελαν να διαθέτει η Γερμανία και η ηγεσία της. Οι εφημερίδε χρησιμοποίησαν επανειλημμένα την περιφωτό μεταφορά που ενυπήρχε στο άρθρο με τίτλο Λουξ. Η περίπτωση της Τουρκίας σηματοδοτούσε την έλευση ενός νέου πολιτικού μοντέλου, αν όχι και μιας νέας εποχής, τουλάχιστον για τη Γερμανία και γενικά για τους εθνικιστές, όχι όμως και για τους υπεριαλιστές της Αντάντ.